Τον πέταξα κάτω και την έφαγε! Τι outplay ήταν αυτό! Γιατί? Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε και θέλω να σας μιλήσω για αυτό το item, το jetpack, το οποίο τη μια στιγμή ανυπομονούσαμε να μπει, την άλλη θέλαμε να φύγει από το παιχνίδι, πώς και πώς. Απλά έκανα record, ξέρω εγώ, ένα έτσι solo game και είχε τύχει να χρησιμοποιήσω σε δύο από τα games το jetpack, ενώ δεν το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ επειδή ήξερα ότι είναι σπασμένο, δεν μου άρεσε, εντάξει, δεν μου άρεσε να κάνω abuse, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα, με ιδίαζε. Και απλά ήταν, ξέρω εγώ, full σπασμένο αυτό το πράγμα, δεν περίμενα δηλαδή να το κάνει τόσο εύκολο το παιχνίδι. Σε ένα game από αυτά πραγματικά νίκησα χωρίς να κάνω τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι ένιωσα κάπως αηδία από αυτό το πράγμα, το ότι σου δίνει τέτοιο πλεονέκτημα. Και απλά ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω για τη γνώμη σας. Πιστεύω είναι το πιο σπασμένο item αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Και ανυπομονώ να φύγει, πώς και πώς. Περιμένω να το διώξουν, να φτιάξει λίγο, να στρώσει κατάσταση. Δεν γίνεται τώρα να κάνεις build fight και να πετάει το άλλος με το jetpack στη μάπα σου και να σε σκοτώνει. Ή ξέρω εγώ να μην τρώει ποτέ full damage και να ξεφεύγει από άπειρες καταστάσεις. Τέλος πάντων, θα παίξουμε κάνα ματσάκι εδώ πέρα. Και θα σας δείξω μετά τα clips από εκείνα τα games που είχα το jetpack, να δείτε και εσείς τι εννοώ. Και να δείτε και ένα win που ουσιαστικά δεν έκανα τίποτα, πήρα ματσάκια γι' αυτό. Πήρα ένα jetpack και νίκησα. Στο μεταξύ, τώρα που μπήκα στο Fortnite είδα και αυτό το skin και πραγματικά γαμά, έχει πολύ φάση. Μου θυμίζει μια κάρτα Yu-Gi-Oh, ένα monster από το Yu-Gi-Oh GX. Και πραγματικά μου φέρνει αναμνήσεις. Τέλος πάντων, έχει φάση που βγάζω κάτι τέτοια περίεργα skins τώρα τελευταία. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, ας πάω να βρω κανένα παίκτη, ξέρω εγώ, να κάνω κανένα fight. Οπ, ακούω ξυλίκι. Ακούω ξυλίκι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να πάω κι εγώ στο fight. Να μπλεκτώ. Να το ξυλίκι. Να το ξυλίκι. Και ξέρετε που θα πάμε. Εδώ πέρα στο ξυλίκι θα πάμε. Κατευθείαν μέσα στο fight. Εδώ πέρα. Σούρθαμε. Όχι. Όχι. Μου τα κάνεις αυτά εμένα. Έλα, έλα. Έλα. Ω. Τώρα πώς θα το πάμε. Όχι, φυσικά και θα το κάνει κάποιος αυτό. Φυσικά. Υποτίθεται όταν κάνεις μάχη θα πρέπει να έχεις το νου σου ότι μπορεί κάποιος να στο σπάσει για να πεθάνεις. Αλλά εδώ πέρα, άμα είχα ένα jetpack, ουσιαστικά αυτή η πιθανότητα δεν θα υπήρχε. Επειδή απλά θα πατούσα αυτό το space και θα πετούσα. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα games που σας έλεγα. Οπότε λοιπόν θα κοιτάξω εδώ μέσα τι παίζει. Σε αυτό εδώ το doghouse. Κάνα shotgun. Να είμαι έτοιμος για fight, ίσα ίσα. Και που κλείνω επόμενος, ω, θα πρέπει να περάσω ντάστη. Άρα εδώ. Πρέπει να κάνω reload. Να και βρήκαμε κάπως το shotgun. Δεν με πήρε ούτε ένα σότ αυτό, την έφαγε καλά. Έλα, τέλειωνε, τέλειωνε, παίρνεις και πολύ. Ωραία, μπες, έγινε και μπήρα. Τώρα να πάρω και δεύτερο. Α, θα ήθελα ένα δεύτερο. Ξέρετε κάτι, θα αφήσω αυτό για δεύτερο pump. Οπ, να το.
Εδώ είμαστε. Τι είχε αφήσει εδώ πέρα? Πήρε ένα κιλό τυπάς. Α, δεν άφησε κάτι χρήσιμο, οπότε φεύγω. Πάμε στον επόμενο. Πού είστε? Ζώα! Πού είστε? Περιμένετε με. Βάζουν πυραμίδες εκεί, κάνουν τα πάντα. Αμάν, ακούω και ντίγκλς. Σας ακούω πολύ δυνατά. Αμάν, απλά περιμένετε με, ρε. Άντος ο τρελός ο Μεξικάνος. Παμ, ο Μεξικάνος. Δεν είναι καθόλου σπασμένο το jetpack, ε. Ποιος το είπε αυτό? Το jetpack είναι πάρα πολύ balanced σαν item, δεν είναι καθόλου broken. Γενικά πιστεύω ότι πρέπει να φύγει από το παιχνίδι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν ξέρω να κάνεις τίποτα σε ένα μάτσα, αν το έχεις αυτό για να νικήσεις ένα fight. Απλά πας με το jetpack εκεί, χαίρεσαι, παίρνεις το high ground, βαράς, δεν μπορεί άλλος να σε κοπανίσει επειδή κινείσαι και γρήγορα. Και άμα έχεις και κανένα RPG, απλά τους πετάς ρουκέτες στη κεφάλα και ψοφάνε, δεν είναι κάτι. Θέλω πραγματικά να φύγει, ανυπομονώ, ξέρω εγώ να έρθει η στιγμή που θα φύγει από το game. Να, ορίστε. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε. Έλα! Έλα στον παππού! Έλα στον παππού. Και το καλύτερο με το jetpack ποιο είναι? Ότι δεν τρως fall damage. Οπότε όταν χρειαστεί, ξέρω εγώ, να έρθει η στιγμή του build fight, δεν ανισχύεις. Κάπου εδώ είναι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις. Έτσι και πεθάνει. Έτσι και πες κάτω. Έσαι το καλό μωρί. Πού σπάνε τώρα, τι σπάνε? Μου τέλειωσε το jetpack. Μπούμ, πάει και αυτός. Λοιπόν. Ωρε φίλε. Αυτά τα πράγματα να μην έκανε μόνο το building και θα ήταν ό,τι καλύτερο. Οχ. Το κάτω είναι. Δύο. Θα χρειαστώ ένα tactical. Hello, darkness, my old friend. Κλασικά border. Ψάχνεις κι εσύ έναν εύκολο τρόπο για να νικήσεις περισσότερα games χωρίς να κάνεις τίποτα? Ναι, θέλω. Τότε σου έχω τη λύση. Jetpack διατίθεται στα 120 ευρώ έως και 15 άτοκες δόσεις. Φόργεται σαν τσάντα. Τι περιμένουμε τότε? Πάρε τα λεφτά μου! Φύγαμε ρε! Πάμε για νίκες! Εδώ! Ωραία. Δεν μπορείς να νικήσεις τη δύναμη του jetpack. Αυτός ήτανε!
Δεν το πιστεύω ότι ήταν αυτός. Πώς έφτασε εδώ? Αυτός από την αρχή του game τελικά ήρθε εδώ. Δεν είναι καλούλης. Είναι κακούλης. Μπαμ. Δεν δέχομαι εγώ άλλη ήττα. Δεν δέχομαι άλλες κακουχίες. Παμ. Το πήραμε. Ορίστε. Τι πήραμε τη νίκη. Το πήρατε νομίζω το μήνυμα αυτού του βίντεο. Σας έδειξα εγώ από τη μεριά μου πόσο εύκολη σου κάνει τη ζωή αυτό το jetpack και χωρίς καθόλου προσπάθεια πόσο εύκολα μπορείς να πάρεις νίκες και πάλι. Άμα δεν έχεις ένα τέτοιο στην πλάτη σου φυσικά. Αν μας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, πατήστε μια εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο. Peace.